κουρτινάκι για να φαίνομαι. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαστε στο ξενοδοχείο και τώρα θα κατεβούμε για πρωινό. Η ώρα είναι 7. Και πάμε να φάμε στο μπουφέ και μετά να ξεκινήσουμε για Ελλάδα με το καλό. Και άλλες 12, 11 ώρες και 18 λεπτά είναι μέχρι την Τολεμαίδα. Με στάσεις. Με στάσεις θα γίνουν 13. 14. Θα δούμε. Τα λέμε σε λίγο. Έλα δώσ' το ασανσέρ. Πατήστε το κουμπί, άντε. Okay. Μπαμπά, πατήσε το. Εσύ μπορείς να το πατήσεις και το δύο. Πάτε, άντε. Όχι. Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω καν αν ακούστηκε. Μια χαρά ακούστηκε. Σαν να το λάθω. Είσαι σύριος. Μπες ρε μέσα. Δυο. Το μηδέν. Στενό και μικρό. Με τις όνειμα όσοι. Έχει τρεις... τέτοιες. Τρεις ορόφους. Παπά, το θέλω. Δεν του φαίνεται. Με ένα καπουτσίνο. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Θα σου βάλω μωρό μου. Ψωμιά και κρουασάν και κέικ, αυγά και μπέικον και λουκάνικα και λαχανικά και σαλάμια, τα αγαπημένα του Στέργιου, και γιαούρτια και βούτυρα και φρουτοσαλάτα και δημητριακά, και ο Στέργιος βάζει πρωινό. Ωραίο πρωινό. Σε έβαλα πολύ. Φάει αυτά και άμα θες και πήρες εσύ. Όλα τα καλά. Εσύ διακριτικά με το αγαπημένο σου. Στην Κροατία σαν διόδια μπαίνεις στα διόδια. Έχει δύο διόδια. Έχει αυτή την καρδούλα, την παίρνεις από το μηχάνημα. Μετά φτάνεις στα διόδια, τη δίνεις και πληρώνεις 6,5 ευρώ δώσαμε στην πρώτη φορά. Υποθέτω τόσο θα δώσουμε και τώρα. Έχουμε ακόμα 948 χιλιόμετρα. Στις 8 και θα είμαστε Ελλάδα, αν δεν κάνουμε άλλη στάση, που δεν γίνεται. Η ώρα είναι ακόμα 10 και 11 παρά. Και ναι, βρέχει στην Κροατία. Γενικά είναι πολύ ίδια με την Ελλάδα, θα έλεγα. Συμφωνείς? Μοιάζει. Μοιάζει αρκετά. Με τα μέρη μας και πάνω από εκεί που πάμε, που μένουμε εμείς, ναι, είναι σχεδόν ίδιο. Ναι. Εντάξει, το ωραίο εδώ πέρα που είμαστε, ας πούμε, και πηγαίνουμε προς Σερβία, είναι ότι στα δεξιά μας είναι η Βοσνία, τα σύνορα με Βοσνία. Δεν φαίνεται βέβαια κάτι, αλλά είναι ακριβώς δίπλα, περνάμε δηλαδή δίπλα από τα σύνορα της Βοσνίας Ερζεγοβίνη. Δεν παίρνεις μέσα. Η λωρίδα η δεξιά είναι καταστραμμένη. Ναι, και στον δρόμο έχει δύο λωρίδες και η δεξιά λωρίδα είναι παπαπαπαπαπα και είναι λίγο ενοχλητικό. Θα τα ξαναπούμε λογικά στα σύνορα της Σερβίας. Δεύτερα διόδια. Που νομίζαμε ότι ήταν και ίδια.
πιστεύαμε ότι θα είναι η ίδια τιμή, ρε παιδί μου. Τώρα κάπου φτάνουμε στα σύνορα, υποθέτω. Και είχαν 16,90. Μόνο. Ενώ προς την ως μας, που εγώ πιστεύω ότι μπήκε από αλλού, πλήρωσε 6,40. Αλλά εμείς 16,90. Τώρα ψάχνουμε τα σύνορα, τα οποία είναι ακριβώς μπροστά μας. Ψάχνουμε παυσίπονο. Και δεν τα βλέπω βέβαια, αλλά θα σας τα δείξω μόλις θα εμφανιστούν στον ορίζοντα. Νομίζω είμαστε πλέον στα σύνορα. Κλείσε μουσική. Γιατί θα με πιάσει τα πνευματικά δικαιώματα. Και έχει περίπου 40 φορτηγά. 40. 40 μέχρι τώρα και συνεχίζουμε το μέτρημα. Πόπο φίλε. Αέρα θα περάσουμε, έλα. Ας τα τραβήξουμε έτσι λίγο όλα. Όχι ξανθούλα μου. Μόνο φορτηγά μιλάμε. 60 πήγαινε. Ούτε χιλιόμετρο παραπάνω. Εντάξει, τα φορτηγά περνάνε πιο σιγά γιατί τα λέγουν πιο σχολαστικά προφανώς. 40 εδώ λέει. Τώρα εμάς δεν ξέρω αν θα μας κάνει. Πάμε να δούμε. Βγάλε τα εξωτερά. Εδώ τα έχω κάνει. Βγάλε και το βιβλίο. Α, είναι. Συνεχίζουν από δίπλα τα φορτηγά για κάποιο λόγο. Από αλλού περνάνε, είδες. Τα σύνορα της Σερβίας είναι άδεια. Για εμάς, για τα οχήματα. Ναι. Μπράβο, άστο κάτω, δεν το χρειάζεσαι. Τώρα που πάω, γύρω. Πάσπορτ. Δεν ξέρω πού να πάω. Εκεί που έχει το δελάκι θα πας. Το βρήκαμε, εντάξει. Κάναμε λίγο ακροματικά. Τώρα θα περάσουμε τα σύνορα. Πριν λίγο περάσαμε τον έλεγχο των ταυτοτήτων. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Διαβατήριο, ναι, συγγνώμη. Εμείς κι άλλο ένα μάξι, ας πούμε, άλλα 4 μάξια. Για να μπουν όμως τώρα Κροατία, πόσα αμάξια είχε. Ξέρω, αυτός γιατί πήγε από εκεί. Γιατί άνοιξε. Άνοιξε άλλη μία λωρίδα. Πάρα πολλά αυτοκίνητα για να μπουν Κροατία. Για να μπουν Σερβία, όχι τόσο πέρα. Ναι, για Σερβία είμαστε λίγοι και καλοί. Πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε.
Vad hack den alla var. Fest, guldfest helt van. Eten mjöl från livets grotter kvar. Guldfest, guldfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det är guldfest, guldfest hela dagen. Είμαστε ακόμη στη Σερβία. Συνολικά μέσα στη Σερβία μέχρι στιγμής είμαστε 5 ώρες και μας έχει μείνει και λίγο ακόμα για να φτάσουμε στα Σκόπια. Πόσο ακόμα είναι για τα Σκόπια, 100 χιλιόμετρα. 140 χιλιόμετρα για να μπούμε στα Σκόπια. Και τώρα τα Σκόπια με την Ελλάδα δεν ξέρω πόσο είναι για να τα διανύσεις. Συνολικά μας έχουν μείνει 358 χιλιόμετρα. Θα φτάσουμε 9:23 ώρα Ελλάδας και ανυπομονούμε, Παναγία μου. Άλλες 4 ώρες. Please follow the road for 111 kilometers. Τέλεια. Τα λέμε στα Σκόπια. Μπαίνουμε στα Σκόπια. Να η σημαία τη ανεμίζει. Μπήκαμε στα Σκόπια χωρίς έλεγχο από τη Σερβία. Μάλλον βαρέθηκε ο κόσμος. Αλλά εδώ πέρα σαν να έχει λίγο κίνηση. Σαν να έχει λίγο κίνηση. Έχει λίγο κίνηση. Εντάξει. Άνα και ένα αδεσποτάκι. Το πρώτο που βλέπουμε. Σκόπια, 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 Σκόπια. Έχουμε μπει στα Σκόπια, μας απομένουν 273 χιλιόμετρα. Φαίνεται εκεί το καϊλάρι, το σημαίακι. Δεν νομίζω να έχει κάτι να δούμε στα Σκόπια. Άμα έχει κάτι όμορφο θα σας το δείξω, γιατί πρώτη φορά περνάω τα Σκόπια. Ωραία είναι τα Σκόπια. Έχεις μπει. Σαν τι μας που μένουμε, είναι ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Σαν την Τολμαϊδα εννοείς. Ωραίο, ωραίο. Ωραία, ωραία. Επιτέλους είμαστε ένα βήμα πιο κοντά. Είμαστε μέσα στα βουνά. Αυτός ο δρόμος είναι μονής κατεύθυνσης. Δεν έρχονται αυτοκίνητα, είναι γνατία στην ουσία. Όπως λένε. Motorway, όπως γράφουν στις ταμπέλες. Αυτοί που φεύγουν από τα Σκόπια λογικά είναι πίσω από αυτό το βουνό. Αλλά θυμίζει Καστανιά. Τι λες. Ή μετά τα Γιάννενα, όπως πας για Λευκάδα. Καστανιά light. Καστανιά light είναι. Light, αλλά και αυτό είναι λίγο. Είναι λίγο στροφές, λίγο. Ναι, αλλά είστε μέσα στα βουνά. Το κοσμικό, εντάξει, το λίγο. Δεν είναι, είναι γραμμία πάνω στο βουνό. Εμένα με συγκλώνησε. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία θέα.
δεύτερη μέρα νομίζω στην Ελλάδα. Πολύ χαρά υπάρχει. Πολύ χαρά. Θα σας κάνω έτσι μία ανακεφαλαίωση από όλο το ταξίδι μας. Και θα σας πω και για το τελευταίο κομμάτι, γιατί είχε νυχτώσει εκεί που ήμασταν στα Σκόπια και έβρεχε και ήτανε βασανιστικό το τελευταίο κομμάτι. Πήγαμε, λοιπόν, από την αρχή να σας πω ότι η Γερμανία ήταν πάρα πολύ καλά όταν φεύγεις, γιατί εντάξει είναι και δεν έχει όριο στην ταχύτητα. Εννοείται πως δεν πας με 200, αλλά τρέχεις και λίγο, πηγαίνεις λίγο πιο γρήγορα. Αυστρία, όπως σας είπα, είχε όρια. Σλοβενία ήταν πάρα πολύ μικρό κομμάτι, πέρασε πολύ γρήγορα. Κροατία, πήγαμε στο Ζάγκρεπ, μείναμε, μετά ξεκινήσαμε, φύγαμε. Εύκολα φτάνεις στην Σερβία. Η Σερβία ήταν 6,5-7 ώρες μέσα στη Σερβία, σε όλη τη Σερβία. Περνάς φυσικά μέσα από, από το Βελιγράδι, από την πρωτεύουσα. Βλέπεις την παλιά πόλη, πάρα πολύ ωραία. Και μετά είναι τα Σκόπια. Τα Σκόπια, ενώ δεν φαίνονται μεγάλα, δηλαδή αν, επειδή τώρα νομίζω θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι είδαμε στη διαδρομή φτιάχνουν την δικιά τους Εγνατία στην ουσία, την Autobahn, την Εγνατία. Τη φτιάχνουν, είναι πάρα πολύ ωραία, πρώτη φορά είδα έτσι, ήταν γέφυρα, βέβαια δεν την περπατάς. Και σκάβανε και στο βουνό και ήταν ένα φτιαγμένο τούνελ και ένα το φτιάχνανε και ήταν έτσι πολύ ωραία. Τα Σκόπια μου άρεσαν πάρα πολύ, όχι η πόλη, μέσα στα βουνά που περάσαμε, νομίζω τράβηξα και βίντεο. Ήτανε βουνά. Δύσκολος δρόμος μέχρι, αφού περνάς από τα Σκόπια την πόλη, έξω από τα Σκόπια την πόλη, εκείνος ο δρόμος που είναι Εγνατία, γιατί είναι μονής ροής, ρε παιδί μου, έχουν χωρίσει από το βουνό δύο δρόμους, ήταν μια χαρά. Το λάθος ήταν ότι πήγαμε από τα Μπίτολα. Ωραία, γιατί μπορείς να πας είτε από το Γευγελί και μετά να κατέβεις στη Θεσσαλονίκη, είτε να έρθεις από τα Μπίτολα, Φλόρινα και από το Λεμαϊδα, που είναι πολύ πιο γρήγορα από τα Μπίτολα. Αλλά η διαδρομή από το κέντρο, ας πούμε, των Σκοπίων, μέχρι να φτάσεις Μπίτολα και από τα Μπίτολα να φτάσεις στα σύνορα, ο δρόμος είναι χάλια. Χάλια. Ο δρόμος από τα Μπίτολα μέχρι τα σύνορα, που είναι ένα μισαωράκι με το ζόρι, είναι χάλια. Επίσης, ήταν πολύ κακό ότι έβρεχε, δηλαδή η βροχή τα έκανε ακόμη χειρότερα. Στενός, σκοτεινός, μαρτυρικός, θα έλεγα. Δεν αξίζει, όταν θα φύγουμε με το καλό, θα φύγουμε από Γευγελί. Θα πάμε δηλαδή προς Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη Γευγελί. Γιατί ο δρόμος είναι μακράν καλύτερος. Δεν ξέρω πόσοι κατεβαίνετε κατά εδώ, γιατί οι περισσότεροι μένουν πιο κεντρικά της Θεσσαλονίκη, της Ελλάδας, ρε παιδί μου. Οπότε προτιμάνε έτσι κι αλλιώς το Γευγελί. Αλλά τα Μπίτολα, no, it's a no. Μετά φτάνουμε στα ελληνικά τα σύνορα, δίνουμε τα διαβατήρια, με σταματάει και η αστυνομία, ρε παιδί μου, μας ρωτάει αν ψωνίσαμε κάτι από τα Μπίτολα, φυσικά και δεν είχαμε ψωνίσει. Μπήκαμε στην Ελλάδα, ήρθαμε, κατεβήκαμε, φάγαμε τον ελληνικό μας γύρο, πολύ ωραίος γύρος, και ξεραθήκαμε στον ύπνο. Μετά χθες πήγαμε στην πεθερά μου. Τα μωρά μέσα στην τρελή χαρά. Ο Κωνσταντίνος με τον παππού του έρωτα. Αγαπάει πολύ τους παππούδες του. Πολύ. Αφού κανονικά μας παράτησε και έμεινε εκεί όλη την ημέρα. Είναι τρελά ενθουσιασμένος. Και η Ξανθούλα το ίδιο. Αλλά η Ξανθούλα ήθελε να πάμε στο πάρκο το απόγευμα. Οπότε έμεινε μαζί μου. Και πήγαμε παιδική χαρά. Πήγαμε στα μαγαζιά. Πήγαμε, παίξαμε αυτό με τις δαγκάνες που μαζεύεις παιχνιδάκια. Πήραμε και μία λαμπάδα τη βαφτιστικιά μου από το μαγαζί του κουμπάρου μου. Ο κουμπάρος μου που έχει μελίσια πουλάει και λαμπάδες με μελισσοκέρι, το οποίο μετά το ελιώνεις και γίνεται κεραλιφή. Πάρα πολύ όμορφο. Και ναι. Αυτό ήταν το ταξίδι μας, παιδιά. Όσοι έχετε σκοπό να κατεβείτε Ελλάδα, να σας πω ότι εμάς το ταξίδι μας ήταν πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά. Φυσικά βοήθησαν τα βίντεο και οι ταινίες. Αλλιώς δεν γίνεται. Ήτανε πάρα πολύ καλά και τα μωρά και εμείς
και ξεκούραστα. Φυσικά εντάξει, η μέση πονούσε μετά γιατί κάθισε 40 ώρες με στο αμάξι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και εγώ θα το ξανά έκανα. Ο Στέρνιος το σκέφτεται ακόμα. Όταν με το καλό γυρίσουμε στη Γερμανία, θα σας κάνουμε μία σούμα, ρε παιδί μου, τα έξοδα. Γιατί ας πούμε βενζίνη για να έρθουμε βάλαμε γύρω στα 250 ευρώ. Δεν είναι πολλά. Φυσικά ήρθαμε με γεμάτο ντεπόζιτο, γιατί ξαναγεμίσαμε στα Μπίτολα, που είναι μισό ευρώ νομίζω το λίτρο, ένα ευρώ το λίτρο, 80 λεπτά. Έχουν το δικό τους το χρήμα, δεν ξέρω πόσο βγαίνει. Δεν γεμίσαμε στη Σερβία. Τη Σερβία τη βγάλαμε με βενζίνη που είχαμε βάλει Κροατία. Ναι, γεμίσαμε, δηλαδή όσοι φάγαμε μέχρι την Αυστρία, γεμίσαμε στην Αυστρία. Μετά γεμίσαμε Κροατία και μετά στα Μπίτολα. Σερβία γενικά δεν σταματήσαμε, μόνο κάναμε μία στάση. Και αυτό, δεν μείναμε Σερβία καθόλου. Το Στέργιο τον άρεσε πάρα πολύ η Σερβία. Και γενικά το Ζάγκρεμπ. Το Βελιγράδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά περάσαμε από την παλιά, επί Ιουγκοσλαβίας δηλαδή, πόλη. Και ήταν όλα τόσο παλιά. Πολύ όμορφα, πολύ γραφικά, αλλά τόσο παλιά. Πολύ θα ήθελα να πάω να εξερευνήσω. Αλλά δεν είχαμε χρόνο, όρεξη, διάθεση. Και τέτοιο. Τώρα πήρα ένα καφεδάκι να πιω, που είμαι μόνη μου. Πήγε ο Στέργιος την Ξανθούλα, πήγε τον Κωνσταντίνο στον παππού του και με την Ξανθούλα θα κατεβούν με τον ονό της να πάρουν λαμπάδα και δώρο. Και ναι. Και μετά θα πάμε στην πεθερά μου να φάμε. Ο Στέργιος έκανε παραγγελία φασολάδα. Παναγιά μου, δεν πειράζει, Ελλάδα είμαστε. Αλλά ναι! Αυτό ήταν το ταξίδι για την Ελλάδα. Όσοι θέλετε να το κάνετε, να μην φοβάστε, είναι πολύ καλά. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ εύκολο, αλλά και μακρύ εννοείται. Πολύ μακρύ. 22 ώρες ταξίδι. Εμείς το κάναμε 40 τόσο. Πάρα πολύ καλά. Σας αφήνω. Δεν ξέρω πότε θα ξανανεύει βίντεο και τι θα ξανανεύει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεό μας. Cheers!